Περίοδος πολύ ουσιαστική, μια περίοδος που η πόλη μας ήταν στο πόδι, έτσι λέμε, τα τελευταία χρόνια, πλην όμως λόγω του κορονοϊού είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μέσα. Δεν μπορούμε δημόσια να κάνουμε εκδηλώσεις, ωστόσο προγραμματίσαμε και το κάνουμε όλο αυτό το χρόνο, διαδικτυακές εκδηλώσεις για να μπορούμε να δώσουμε, να κάνουμε και συντροφιά στους συνδημότες μας, στον κόσμο μας, στο σπίτι. Έτσι λοιπόν και σε συνεργασία και με συλλόγους που κάναμε έτσι μια προσπάθεια, γιατί και αυτοί θέλουν κάτι να δείξουν διαδικτυακά, είτε είναι έθιμα, είτε είναι εκδηλώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το αύριο, που οι φιλοτέχνες, εμείς αυτή τη μέρα κάναμε στην πλατεία, όπως θυμόσαστε, το έθιμο με τα σουβλάκια της Τσικνοπέμπτης και είχαμε πάντα παραδοσιακή μουσική. Θέλω να κάνω μια εκδήλωση φιλοτέχνες με παραδοσιακή ανήμερα της Τσικνοπέμπτης και έτσι το χαρήκαμε ιδιαίτερως, έχουμε τη στήριξη. Αύριο λοιπόν τα παιδιά μαζί με την παραδοσιακή ορχήστρα του κυρίου Κυριακάκη θα παρουσιάσουν το βράδυ το πρόγραμμα αυτό. Προγραμματίσαμε σαν ΔΚΠΑΚ άλλες δύο συναυλίες το τρίμερο της, το τελευταίο της αποκριάς, που θεωρώ ότι είναι καλά, μια και θα είμαστε μέσα, να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουν λίγο μουσική. Θα έχουμε το συγκρότημα, το Swing Mouse, τα παιδιά και τον κύριο Παυλίδη με την πόλη, την Λιακάκη και το συγκρότημα, που θα πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστες ώρες για τους συνδημότες μας. Έχουμε στόχο να συνεχίσουμε τουλάχιστον όπως το βλέπουμε, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαΐου. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Όλοι το ευχόμαστε, όλοι το παρακαλούμε, διότι το πρόβλημα υπάρχει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά για όλους και κύρια για την αγορά, τα μαγαζιά, τους επαγγελματίες, αλλά και τον κόσμο που είναι κλεισμένο στο σπίτι. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που θα αφορούν στα μουσεία μας, μια και υπάρχουν και έχει ο Δήμος Κομωτινής, με ανάλογα μουσιολόγους που έχουν ασχοληθεί και ίσως κάνουμε κανένα δυο παρουσιάσεις διαδικτυακά πάντα για να ενημερωθεί ο κόσμος και να δει και με πλάνα παρμένα από τους χώρους μας, οι οποίες εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν μία στο τέλος Μαρτίου, μία μέσα στον Απρίλη. Έχουμε τώρα, θα παρουσιάσουμε και την άλλη εβδομάδα, πάλι διαδικτυακά, ένα βίντεο με το έργο, γιατί τέτοια εποχή έχουμε εμείς και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, που είχαμε πάντα τις απόκρισεις, κάναμε μια γιορτή με τα παιδιά, μπαλταφάν, κάνοντας και διάφορες έτσι κατασκευές, πάρτι για να περάσουν καλά, με κλόουν και ζογκλέρ, και θα κάνουμε μία μίξη από το 12 και μετά, που κάναμε και μία αναβάθμιση στο χώρο και στην δομή, και έχοντας περισσότερα παιδιά, θα κάνουμε μία μίξη να δείξουμε τέτοια μέρα της αποκριάς τι γινόταν, τι κάναμε. Και θα το παρουσιάσουμε αυτό για να το δουν και τα παιδάκια, να θυμηθούν και αυτά που πέρασαν από τον ΚΔΑΠ. Και από εκεί και μετά έχουμε και άλλα προγραμματισμένα, τα οποία όμως, γιατί περιμένουμε και από κάποιους συλλόγους, στέλνοντας εμείς το μήνυμα και το mail, κάντε τι θέλετε. Περιμένουμε να γίνουν και άλλα πράγματα, οπότε έχοντας την ενόχληση σε εισαγωγικά, δηλαδή θα έρθουν τα παιδιά εδώ και θα μας ζητήσουν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε. Και θα βγαίνουμε διαδικτυακά για να παρουσιάζουμε κάτι τέλος πάντων στον κόσμο και να του κρατάμε συντροφιά. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα προς το παρόν και ευχόμαστε από την καρδιά μας να τελειώσουν γρήγορα, να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας και όλοι να μπούμε σε μια φυσιολογική ροή, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη.